Η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου, παιδίατρος, μέλος Επιτροπής Έμπειρων Γνωμόνων. Κυρία Παπαευαγγέλου, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας. Καλημέρα και μπεδοσάλτε και σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περάσαμε, έγινε αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να επενδύσουμε περαιτέρω σε αυτό, στην αγωνία των ανθρώπων. Όσοι εμβολιάστηκαν με AstraZeneca και δεν έχουν κανέναν λόγο, δεν τους συνέβη το παραμικρό, πάνε άφοβα και κάνουν τη δεύτερη τους δόση. Σωστά? Με βεβαιότητα. Με απόλυτη βεβαιότητα. Να θυμίσω ότι η πιθανότητα εμφάνισης θρόμβωσης, σοβαρής θρόμβωσης μετά τη δεύτερη δόση είναι 1,3 στο εκατομμύριο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Πιθανολογούμε, δεν τα ξέρουμε αυτά ακόμα, είναι πράγματα που ερευνώνται. Φαίνεται όμως ότι και ο γενετικός παράγοντας μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο και γι' αυτό το λόγο έχουμε 13 στο εκατομμύριο στην πρώτη δόση, 1,3 στη δεύτερη. Υπό δεκαπλάσιο πιθανότητα. Να μην έχουν καμία αγωνία, γιατί τώρα ξέρετε ότι φούντος η αγωνία. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να μας βοηθήσετε να περάσει σε όλο τον κόσμο, ότι δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα επιστημονικά δεδομένα για το εμβόλιο της AstraZeneca. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό εμβόλιο. Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματικό. Χάρη στο και στο AstraZeneca που έχουν διενεργηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί στη χώρα μας, έχουμε τα νούμερα που βλέπουμε σήμερα. Να σας θυμίσω ότι τον Απρίλιο είχαμε κατά μέσο όρο 3.000 κρούσματα τη μέρα, χτες είχαμε 835. Ο εμβολιασμός έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και το εμβόλιο της AstraZeneca επίσης έχει βοηθήσει σε αυτό πάρα πολύ σημαντικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς τα δεδομένα που είχαμε για το AstraZeneca. Ναι. Τώρα, εδώ μπαίνουν κάποια ζητηματάκια, όπως καταλαβαίνετε, υπό κατηγορίες και υπό περιπτώσεις. Κάποιος άνθρωπος έκανε AstraZeneca πρώτη δόση, στο μεταξύ ατύχησε και νόσησε. Αποφεύγει την δεύτερη δόση AstraZeneca, γιατί εκεί κατατείνει, δηλαδή το ερώτημα αυτό κατατείνει σε αυτό, να το αποφύγω τη δεύτερη φορά να το κάνω. Γενικά, για όλους τους ασθενείς επαναλαμβάνω, για όλους μάλλον τους πολίτες επαναλαμβάνω, ότι όταν έχουν προγραμματισμένη τη δεύτερη δόση θα πάνε να την κάνουν τη δεύτερη δόση. Τώρα, για το περίπτωση που μου λέτε ότι κάποιος δυστυχώς κόλλησε, νόσησε μετά την πρώτη δόση, η οδηγία που έχουμε αποφασίσει στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και η οποία θα αναρτηθεί άμεσα, είναι ότι ο πολίτης αυτός κάνει τη δεύτερη δόση 6 μήνες μετά το πρώτο θετικό PCR που είχε για την νόσο. Μετά την πρώτη μέρα νόσησης, 6 μήνες μετά από εκεί, θα πάει να κάνει τη δεύτερη δόση του. Μάλιστα. Βέβαια, κάποια στιγμή, κυρία Παπαυαγγέλου, να δούμε και συνολικώς αν υπάρχουν παρενέργειες και σε άλλα εμβόλια. Δηλαδή, ακούω κάποια πράγματα για το εμβόλιο της Pfizer και τα σχετικά για κάποιες μυοκαρδίτιδες και όλα αυτά. Δεν ξέρω, έχετε. Χθες έβγαλε μια ανακοίνωση ο κύριος Δημόπουλος με την ομάδα του ως Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά δεδομένου ότι τώρα μπαίνουμε πια σε μια φάση, ξέρετε, όταν πήγαμε να κάνουμε το εμβόλιο της γρήπης στο κοινό, δεν ρωτάμε το γιατρό μας ποια μάρκα μας βάζει. Έτσι δεν είναι, ποια μάρκα μας κάνει. Αλλά τώρα, επειδή όμως πήγε αλλού η κουβέντα, ενδεχομένως και παρεκτράπη με την συμβολή τη δική μας των δημοσιογράφων και εμού προσωπικώς, έτσι δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω σε καμία περίπτωση. Μπορεί να υπερβάλαμε επικεντρωνόμενοι μόνο σε ένα προϊόν. Αυτό της AstraZeneca. Αλλά επειδή τώρα έχουν ανοίξει όλα και επειδή θα επιλέγει ο πολίτης από τον πάγκο, όπως έτσι το λέμε χαρακτηριστικά, μήπως πρέπει να βγουν όλα τα δεδομένα για να ξέρουμε τι κάνουμε. Ωραία, να σας διαβεβαιώσω ότι σαν Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχουμε σύσκεψη κάθε Τρίτη πρωί και πάντα ξεκινάμε με τον υπεύθυνο της φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, ο οποίος μας παρουσιάζει τα δεδομένα από όλες τις κίτρινες κάρτες. Και προφανώς και τα υπόλοιπα εμβόλια έχουν ανεψίμητες ενέργειες και προφανώς έχουμε στοιχεία για ανθρώπους που είχαν επιπλοκές από τον εμβολιασμό και από τα άλλα εμβόλια.
Να πούμε ότι ως προς το αυτό που αναφέρεται για τη Pfizer, για τη μυοκαρδίτιδα και την περικαρδίτιδα, υπάρχουν αναφορές και στη χώρα μας, 25-27 περιστατικά, τα οποία όμως δεν έχουν όλα σαφώς συσχετιστεί, γιατί σας θυμίζω ότι τα δεδομένα τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ, που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία, μιλάνε για μυοκαρδίτιδα σε νεαρούς άντρες, κυρίως στην ομάδα 16 με 19 ή 19 με 24, σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, ομάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί στη χώρα μας, και έτσι βλέπουμε τα περιστατικά στη χώρα μας να αφορούν μεγάλους ανθρώπους που ακόμα δεν έχει διευρυνθεί κατά πόσο όντως σχετίζεται με το εμβόλιο. Επίσης, να τονίσω ότι η άνοιξη είναι μια εποχή που έχουμε μυοκαρδίτιδες, γιατί ένα από τα κυριότερα αίτια της μυοκαρδίτιδας είναι η υιογενής λοιμόξης της άνοιξης. Ναι. Συνεπώς, τα παρακολουθούμε, αυτό θέλω να διαβεβαιώσω. Ναι. Κάθε εβδομάδα παρακολουθούμε στενά, ενημερωνόμαστε από την φαρμακοεπαγγελματία του ΕΟΦ για κάθε περιστατικό που έχουμε από όλα τα εμβόλια. Και προφανώς έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες από όλα τα εμβόλια. Ναι, αλλά δεν, ξέρετε, τονίστηκε μόνο ενδεχομένως ανισοβαρός μόνο η περίπτωση AstraZeneca. Δεν ξέρω, συνέβαλε ο θάνατος της ατυχούς συμπολίτησά μας, συμπατριώτησά μας, ηλικίας 44 χρόνων, που έφυγε δυστυχώς από θρόμβωση. Κοιτάξτε, σίγουρα το TTS, όπως το λέμε, δηλαδή η σοβαρή θρόμβωση με συνοδό θρομβοπενία, είναι μια σοβαρή ανεπιθυμητή ενέργεια. Ναι. Και θα στη διαβάθμιση πιο σοβαρή από τη μυοκαρδίτιδα, συγγνώμη που σας διακόπτω, για να το συγκρίνουμε λίγο. Να πω ότι είχαμε δύο θανάτους στην Ελλάδα, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Ναι. Είχαμε και μια γυναίκα 62-63. Σωστό, στην δύο. Αθήνα. Ναι. Και επειδή σας ακούω τις τελευταίες μέρες. Δύο, έχετε δύο. Όχι, είναι δύο, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ. Και μας πονάει προφανώς πάρα πολύ όλους μας. Όντως η αλήθεια είναι ότι η μυοκαρδίτιδα και τα επεισόδια περικαρδίτιδας μετά το Pfizer φαίνεται ότι έχουν καλή έκβαση, είναι παροδικά, ήπια, απαντούν σε αγωγή και από όσο ξέρουμε ακόμα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν αφήνουν κάποιο κατάλοιπο. Δεν αφήνουν, οπότε, μάλιστα. Αυτό. Οπότε γι' αυτό βλέπετε αυτήν την διαφορά. Βέβαια να τονίσω και πάλι ότι μιλάμε για μια ανεπιθύμητη ενέργεια σε 13 στο εκατομμύριο. Έτσι. Ναι. Βέβαια αν συμβεί σε ένα είναι στο 100%, το καταλαβαίνω αυτό, ναι. Αλλά η δημόσια υγεία μετράει τη στατιστική. Ναι. Τώρα που ανοίγουν και άνοιξε η διαδικασία για τα παιδιά από 18 έως 30. Έχω δύο τέτοια στην οικογένεια και είμαι πανευτυχής. Πολύ καλά. Άρα συνιστάτε λοιπόν, κυρία Παπαυαγγέλου, ως καθηγήτρια παιδιατρικής, ότι να πάνε άφοβα να κάνουν τον εμβολιασμό τους στα παιδιά. Σωστά. Σαφέστατα. Μάλιστα. Σαφέστατα. Οι νέοι άντρες και οι νέες γυναίκες. Τα παιδιά μου τα έχω ήδη προγραμματίσει και τα δύο. Ναι. Τώρα λέμε παιδιά, αλλά είναι νέοι άντρες, νέες γυναίκες. Ακριβώς. Έτσι, μάλιστα. Είναι ενήλικες. Ναι. Σωστά. Λένε πολλοί άνθρωποι. Με συγχωρείτε, βγάζω έξω το πολύ, το προσδιοριστικό. Λένε κάποιοι άνθρωποι ότι θα αποφύγουμε να κάνουμε τον εμβολιασμό στα παιδιά μας και ειδικότερα σε αυτή τις ηλικίες που είπατε τώρα, κυρία Παπαυαγγέλου, νέους άντρες, νέες γυναίκες, διότι για να μην έρθουν προβλήματα γονιμότητα στη συνέχεια. Υπάρχει κάποια έρευνα που να συσχετίζει τον εμβολιασμό με τη γονιμότητα? Θέλω να είμαι πάρα πολύ απόλυτη, παρόλο που στην ιατρική ποτέ δεν πρέπει να μιλάς στο 100%. Εδώ λοιπόν θα πω ότι δεν υπάρχει καμία, και επαναλαμβάνω, καμία ένδειξη ότι κανένα από τα εμβόλια έναντι του κορονοϊού εμπλέκεται στην αναπαραγωγικότητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή εργασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Βάνα Παπαυαγγέλου, καθηγήτρια παιδιατρικής, μέλος στην Επιτροπή Έμπειρων Γνωμόνων.